Ξεκινούν το Σάββατο 20 Ιουνίου εκδηλώσεις των Ελευθέριων στην Καβάλα που θα διαρκέσουν ως τις 6 Ιουλίου και περιλαμβάνουν μουσική, χορούς και πολλά πολιτιστικά δρόμενα. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Λιχούνας ξεκίνησε μεταφέροντας το μήνυμα της Δημάρχου Καβάλα, στο οποίο η κυρία Τσανάκα αναφερόταν στη διπλή σημασία των εκδηλώσεων που τιμούν την επέτειο απελευθέρωσης της Καβάλας αλλά και τον πολιούχο της Απόστολο Παύλο. Ο κύριος Λιχούνας παρουσίασε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και σε μια νέα πρωτοβουλία, την Άνοιξη των Δημιουργών, που θα δίνει δημιουργικό βήμα στους ίδιους τους πολίτες. Στάθηκε ωστόσο και στο κόστος, λέγοντας πως ίσως μοιάζει υπερβολικό αναλογικά με την οικονομική δυσπραγία της εποχής, αλλά τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν πολιτιστική ταυτότητα στην πόλη. Υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στο δημοτικό διαμέρισμα των Φιλίππων, που σχετίζονται περισσότερο με τον Παύλο, όπως η χοροδιακή συνάντηση και η συνάντηση των εκδηλώσεων των συλλόγων. Και από την άλλη υπάρχει η παράδοση της Καρβάλης, που είχε τον παλιό τίτλο «Ήος και Πέτρα», έχει γίνει ονομαστεί τώρα «Η Χωρή του Κόσμου» και θα είναι ένας διάλογος με την Καρβάλη, όπου θα έρθουν εδώ να παρουσιάσουν και ένα τμήμα αυτής της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν, εκτός από τις προβολές αυτές του ντοκιμοντέρ, θα υπάρχουν εκδηλώσεις μουσικές, γιατί ξεκινώντας τις 20-21 του μηνός μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε εκδηλώσεις και την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, δύο Δία της Πόλης, τις 20 των Οδείων Νεάπολης και στις 21 το Δημοτικό Οδείο θα έχουν εκδηλώσεις στην παραλία. Θα υπάρχουν και πιο μεγάλες, ας πούμε, γκλαμουράτες εκδηλώσεις όπως η συναυλία της Δάρα και του Παπαδημητρίου πάνω στο κάστρο. Θα υπάρχουν ελαιογραφικές που θα είναι ο Σύλλογος Νεάπολης, ένα φεστιβάλ που κάνει και ενσωματώνεται στο πρόγραμμα. Είναι μια προσπάθεια του Δήμου να διαμορφώσει ένα θεσμό όπου θα αναδεικνύεται η δημιουργική ικανότητα των πολιτών, θα δίνει βήμα δηλαδή στους δημιουργούς της Καβάλας και με την ελπίδα κάποιοι από αυτούς να αποκτήσουν το πραγματικό κοινό που τους αρμόζει και κάποιες από τις δραστηριότητες που βρίσκονται, ας πούμε, στο ημίφος να μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματικά επαγγελματικό χαρακτήρα. Από την πλευρά μου, να σας πω τέλος ότι όλα αυτά έχουν κόστη, τα οποία δυστυχώς γίνονται δυσβάστακτα, όπως είναι η κατάσταση, αλλά η επιθυμία είναι η πόλη να διατηρεί μια ζωντάνια όλο το καλοκαίρι. Έτσι ξεκινήσαν, υπάρχουν οι εκδηλώσεις εντός των τυχών που γίνονται στην περιοχή της Παναγίας με το Σύλλογο, με το Μόχα, με τη στέγη των Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Σήμερα είναι η δεύτερη παράσταση στο Ευδαλιώτη. Θα υπάρξουν τα Ελευθέρια, μετά ακολουθεί το Φεστιβάλ Φιλίππων Καβάλας και μετά είναι και το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου. Έτσι ώστε να υπάρχει όλο το καλοκαίρι ένα σύνολο εκδηλώσεων. Η πρόεδρος της Δημοφέλη, Αναστασία Ιωσηφίδου, είπε πως το φεστιβάλ χωρίζεται σε 7 ενότητες, μεταξύ των οποίων εκτός της μουσικής, του χορού και των εκθέσεων, είναι και κάποιες ξεναγήσεις σε χώρους ενδιαφέροντος. Όσον αφορά λοιπόν τη μουσική, καταρχήν είναι αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η οποία γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου. Ανοίγουμε και κλείνουμε λοιπόν το πρόγραμμα με μουσική από καλλιτέχνες της πόλης μας. Και για έναρξη έχουμε το Σαββάτο στις 20 του μηνός, για έναρξη έχουμε μάλλον τα δύο Δία και για κλείσιμο τοπικά συγκροτήματα με έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα και ενδιάμεσα έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Φρούριο. Έχουμε ξεναγήσεις, λοιπόν έχουμε δύο πολύ σημαντικές ξεναγήσεις που σας είπα και πριν. Έχουμε λοιπόν μία ξενάγηση από εδώ από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού που θα ξεκινήσει ξενάγηση από το Δημαρχείο μέχρι το Υδραγωγείο. Ο αριθμός που θα δεχθούμε συμμετεχόντως σε αυτή 30. Τη συναυλία είναι μέχρι 30 άτομα. Θα υπάρχει τηλέφωνο που θα μπορεί κάποιος να δηλώνει συμμετοχή. Επίσης, μια δεύτερη πολύ σημαντική συναυλία είναι με τον ξεναγό Γιάννη Κουρτσόγλου. Ξενάγηση. Είναι με τον ξεναγό Γιάννη Κουρτσόγλου, περιήγηση στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Είναι πολύ σημαντική και η συγκεκριμένη ξενάγηση. Αφετηρία θα είναι το ψηφιδωτό του Αποστόλου Παύλου που είναι στον Άγιο Νικόλο και θα καταλήγει στους Φιλίππους με διαδρομή στα βήματα της Αρχαίας Εγνατίας.